Λοιπόν, μετά την ανάγνωση των ονομάτων διαπιστώθηκε απαρτία και ξεκινάμε με το πρώτο θέμα, το οποίο αφορά τον απολογισμό, ισολογισμό χρήσεως 2013. Ο κύριος Αποστολάκος έχει το λόγο. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, αφορά την υποβολή στοιχείων απολογισμού ισολογισμού χρήσεως 2013. Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 163 του νόμου 3463 του 2006, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έρχεται το θέμα προς συζήτηση του οικονομικού απολογισμού και του ισολογισμού. Για το συγκεκριμένο θέμα έχει αποφανθεί και έχει αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας από 13/8 του 2014. Δεν θα ήθελα να κουράσω το τι λέει το σχετικό άρθρο. Θεωρώ όμως σκόπιμο προς ενημέρωση των συναδέλφων όσον αφορά με την ψήφιση του απολογισμού να διαβάσω ένα έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών στα επιμέρους στοιχεία αναλυτικά και θα ήθελα εδώ να καλωσορίσουμε από την εταιρεία ορκωτών λογιστών οι οποίοι συνέταξαν, υπέγραψαν, έλεγξαν και υπέγραψαν τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Δήμου, τον κύριο Ζαχαριουδάκη Μιχαήλ και τον κύριο Σαμαρά Δημήτριο, επίσης τους υπαλλήλους του Δήμου που ασχολήθηκαν, τόσο τον κύριο Γιαλελή υπεύθυνος και του διπλογραφικού συστήματος του Δήμου μας και τον κύριο Αντώνη Δουκόγιαννη. Θα μας αναλύσουν τόσο ο κύριος Γιαλελής, αν χρειαστεί, και ο κύριος Δουκόγιαννης, αλλά όσο και οι ορκωτοί λογιστές, αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν τον απολογισμό και τον ισολογισμό χρήσεως 2013 του Δήμου Σπάρτης. Λοιπόν, εγώ θα σταθώ σε αυτό το έγγραφο που είπα, όσον αφορά τον απολογισμό, την έγκριση απολογισμών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών. Η Ολομέλεια λοιπόν του Ελεκτικού Συνεδρίου κατά την 81 κάθετος 7/5 του 2008 Γενική Συνεδρίασή της επιλήφθηκε επισκετικών με την έγκριση των απολογισμών των Δήμων ερωτημάτων που ετέθησαν από τον Πρόεδρο του Β' Κλιμακίου και απεφάνει τα εξής. Τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων δεν καθίστανται υπόλογοι κατά την έγκριση του απολογισμού του οικίου ΟΤΑ, για την οποία έγκριση άλλωστε έχουν δεσμία αρμοδιότητα, ακόμη και αν ο απολογισμός περιλαμβάνει μη νόμιμες δαπάνες, από τις οποίες προκλήθηκε έλλειμμα. Εάν υπάρχει έλλειμμα, αυτό έχει δημιουργηθεί από τις συγκεκριμένες μη νόμιμες δαπάνες και μάλιστα σε προγενέστερο χρόνο από εκείνο που λαμβάνεται η απόφαση έγκριση του απολογισμού, η οποία βεβαίως δεν συνιστά διαχειριστική πράξη, από την οποία μπορεί να προκληθεί εκ νέου έλλειμμα στο νομικό πρόσωπο. Συγκεκριμένη περίπτωση στο Δήμο. Τα δε μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων έχουν μόνο τη δυνατότητα κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά με τις ευθύνες που τυχόν ανακύπτουν από τη συγκεκριμένη διαχείριση. Επισημαίνεται ότι τα συλλογικά όργανα της οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ, Δημοτικό Συμβούλιο, Δημαρχιακή Επιτροπή, νυν Οικονομική Επιτροπή και αναφέρει το Κοινοτικό Συμβούλιο, δεν υπάρχουν τώρα, όταν επιλαμβάνονται τις έγκρισεις των δαπανών κατά το στάδιο της πραγματοποίησής των, ευθύνονται ως υπόλογοι. Ακόμη και για ελαφρά αμέλεια, για κάθε διαπιστούμενο έλλειμμα, το οποίο καταλογείται σε βάρος από το αρμόδιο όργανο. Αυτό το διαβάζω για να είναι υπόψη των συναδέλφων του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι θα καλεστούν στο τέλος της διαδικασίας να ψηφίσουν. Θα παρακαλέσω τον κύριο Γιαλελή
να μας ενημερώσει πάνω στα θέματα του απολογισμού και του συλλογισμού του έτους 2013 του Δήμου μας. Κύριε Γιαλελή, περάστε μπροστά και καθίστε δίπλα στον κύριο Καπετανάκη για να έχετε μικρόφωνο. Στο προηγούμενο συμβούλιο, κύριε Καφετζή, απουσιάζατε, είπαμε, στις θέσεις των δημοτικών συμβούλων να κάθονται οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι, γι' αυτό βάλαμε θέση. Αν δεν θέλατε πίσω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είχα. Όχι, δεν το λέω. Πίσω. Απλά σας είπα ότι απουσιάζατε γιατί το είπαμε αυτό. Κύριε Γιαλελή, πρωτού ξεκινήσετε. Κύριε Γιαλελή, ακούτε, πρωτού ξεκινήσετε. Θα ήθελα να πω ότι είναι το μοναδικό θέμα αυτό στη συνεδρία αυτή και ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους. Θα μας τα διαβάσει όλα ή να μας πει μια περίληψη. Θα τελειώσουμε το αύριο, γι' αυτό το λόγο. Περιληπτικά. Ωραία. Ναι, κύριε. Σας υποβάλλω τον απολογισμό των ισολογισμών και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής της Κρήτης 2013. Και παρακαλούμε με πράξη σας για την έκκρισή του σε ειδική για αυτό σκοπό συνεδρίαση όπως είναι απόψε. Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπαριθμό 280 απόφαση 2014, προέλεξε τον απολογισμό και ισολογισμό της κρίσης 2013. Να σημειωθεί ότι οι οικονομικές καταστάσεις πριν την υποβολή του στο ΔΣ ελέγχθηκαν από εργοτό ελεκτή λογιστή της ηλεκτρικής εταιρείας Ecovis Ελλάς ΑΕ, στην οποία είχε ανατεθεί ο έλεγχος σίγουρα με την υπαριθμό 302 2014, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος συνέταξε αναλυτική έκθεση ελέγχου, ορκωτός που σας έχει ανεμηθεί σε όλους τους όλες τις παρατάξεις. Προς πληρέστερη ενημέρωση εσάς, σας έχουν σταλεί οικονομικές καταστάσεις κρίσης 2013, έκθεση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάρτης για τον ισολογισμό της κρίσης 2013, προσάρτημα, αναλυτική έκθεση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και πίνακας ανακεφαλαίωσης γενικής ανακεφάλαιωσης απολογισμού και απολογιστικός πίνακας εισόδων εξόδων. Σας έγινε με την αναλυτική έκθεση ελέγχου που αναλύονται όλα τα κονδύλια αναλυτικά από τον που έχει γραφεί συνταχτή από τον εργοδό ελεκτή. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να διαβάσουμε ή να ρωτήσετε κάποια πράγματα. Αν ξεκινήσουμε να διαβάζουμε, νομίζω θα είναι σκουραστικό για κάποιους αυτό το πράγμα. Ή να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, ό,τι θέλετε. Κύριε Γιαλελή, κάνετε μια περιληπτική αναφορά, μια ανακεφαλαίωση του. Να κάνω. Όσον αφορά τον ισολογισμό, εμφανίζονται στα πάγια μια αναπόσβεση στην αξία 60 εκατομμύρια ευρώ, όπου εκεί περιλαμβάνονται γήπεδα, κτίρια, τεχνικά έργα, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα κυρίως. Αυτό προέρχεται από τη συνένωση όλων των Δήμων, των 7-6 Δήμων πρώην και μια κοινότητα καρδιών, και 31-13 έχουν μια αναπόσβεση στην αξία 60 εκατομμύρια ευρώ. Ένα άλλο κονδύλιο που εμφανίζει ο ισολογισμός είναι οι συμμετοχές που έχουμε σε κάποιες εταιρείες, αναπτυξιακές κυρίως, όπου υπάρχει μια αξία 2 εκατομμύρια ευρώ. Κυρίως δύο πολλές από αυτές βέβαια δεν λειτουργούν σήμερα, είναι σε αδράνεια. Να πάμε στο κυκλοφορούν ενεργητικό, που έχουμε μια απέτηση από φιλέτες του Δήμου, είναι 1.700. Βέβαια, ο Δήμος καταβάλλει εδώ να σημειώσουμε κάθε προσπάθεια οικονομικής υπηρεσίας για την ύπαρξη αυτών των απαιτήσεων, αλλά λόγω των οικονομικών συγκυριών είναι λίγο δύσκολο να εισπραχθούν όλα αυτά τα ποσά τα χρήματα. Επισημαίνει άλλωστε και ο συνεχιστής του όρκο τότε. Μετά έχουμε ένα ποσό χρεώσεις διάφορα, είναι 13.000 ευρώ, είναι μια απέτηση από επιστροφή ΦΠΑ που έχουμε. Άλλο ένα ποσό είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ, είναι τα δάνεια που έχουν πληρώσει για λογαριασμό της ΔΕΙΑ συσσωρευμένα από παλιές χρήσεις. Το ταμιακό διαθέσιμο 31-13 είναι 8.231.000 κατατεθειμένο σε τράπεζα του τραπεζικού λογαριασμού και συμφωνεί με την ΜΕΤΑΕΞΤΡΕ. Τώρα, κάποιες έσοδα χρήσης της πρακτείας που έχουμε 314.000 ευρώ είναι οι λογαριασμοί του διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου που εισπράχτηκαν της ΔΕΗ, που εισπράχτηκαν το αρχές Ιανουαρίου, τον Ιανουάριο του 2014. Αυτά όσον αφορά το ενεργητικό. Πάμε στο παθητικό. Έχουμε ένα κεφάλαιο το οποίο έρχεται από την απογραφή έναρξης κυρίως, έχουμε 26 εκατομμύρια ευρώ, είναι η διαφορά ενεργητικού παθητικού. Κάποιες δωρεές παγίων από παλιότερες χρήσεις, κυρίως στο Δήμο Σπαρτιατών. Ένα υπόλοιπο επιχορηγήσεων επενδύσεων το οποίο παρακολουθείται σε Μητρό Παγίο. Μετά πάμε στο σκέλος των υποχρεώσεων. Τα δάνεια που έχει ο Δήμος Σπάρτης ανέρχονται στο ποσό το 1.220.000 ευρώ
Να σημειωθείτε εδώ ότι έχει γίνει διακανονισμό του Ταμείου Παρακαταθήκων εξ ολοκλήρου και να σημειωθείτε ότι έχει γίνει διακανονισμό για τρία χρόνια δεν πληρώνει καταβάλλουμε εξεολογή, θα καταβάλλουμε μόνο από σωτόκον γύρω στα 60.000 ευρώ, 65.000 ευρώ το χρόνο. Μέχρι και για το 2016. Προμηθευτές έχουμε υποχρεώσεις οι οποίες 959.000 ευρώ που μέσα στο 14 η πλειοψηφία του έχει εξοφληθεί από τη στιγμή που μιλάμε. Υποχρεώσεις σε φόρους τέλη και είναι 41.000 ευρώ. Σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ΙΚΑ, ασφαλιστικά ταμεία κυρίως είναι 3.978, τα οποία έχουν εξοφληθεί αυτά αρχές του 2014. Και κάποιοι πιστωτές διάφορες, κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες, μηχανικοί και διάφοροι, είναι 148.000 ευρώ. Ένα σύνολο υποχρεώσεων 2.374. Αυτά όσον αφορά κάποια βασικά κωδία του ισολογισμού. Να μην σας κουράζω άλλο με νούμερα, γιατί είναι και λίγο κουραστικό αν είσαι και λογιστής αυτά τα νούμερα. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, με ρωτάτε. Και εμένα ή τον συνάδελφο, τον ελεκτική δίκα, τον κύριο Ρωτώ. Δώσατε, έρχεται ένας φεσίλος, αν δεν υπάρχει ερώτηση. Ας επισημάνει, κάνεις παρατηρήσεις ο κύριος Ζαχαριουδάκης, που είναι ευρωβουλευτική εταιρεία και ό,τι ερώτηση έχετε, το συζητάμε. Οποιοςδήποτε σίγουρος. Ναι, ας ακούσουμε τον κύριο Ζαχαριουδάκη. Έχει εκεί, παιδί. Ας καθίσαμε εκεί, ας καθίσαμε εκεί. Έλα, σας ευχαριστούμε καταρχήν για την τιμή που μας κάνετε να μας εκλέξετε σαν ορκωτούς να ελέγξουμε τις οικονομικές καταστάσεις σας. Ελέξαμε τις οικονομικές καταστάσεις που αποτελούνται από τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και το προσάρτημα του Δήμου σας. Και πάνω σε αυτόν τις οικονομικές καταστάσεις έχουμε 7 επιφυλάξεις. Η πρώτη επιφύλαξη είναι ότι έχετε στα πάγια εμφανίσει 6 εκατομμύρια, τα οποία αφορούν ουσιαστικά έργα που έπρεπε να είναι στην εταιρεία ίνδευσης της Σπάρτης. Αυτό δεν έχει κάποια επίδραση όσον αφορά τα αποτελέσματα ή τα ίδια κεφάλαια του Δήμου σας, απλώς είναι μία μεταφορά από τα ενσώματα πάγια στις συμμετοχές σας. Όσον αφορά τα ίδια τα εσώματα πάγια, από την νομική σας υπηρεσία δεν μας βεβαιώθηκε ότι για όλα έχετε τίτλους κυριότητος ή δεν έχουν επιβαρυνθεί κάποια από αυτά με κάποιες προσημειώσεις ή υποθήκες. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις που έχετε, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αντιστοίχηση μεταξύ ενσωμάτων παγίων και επιχορηγήσεων που έχετε λάβει για αυτά, οπότε δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε το κονδύλι έσοδο που έχει έρθει στα αποτελέσματά σας και να αντικρίζει τις αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων. Τώρα, στα ενσώματα παγία έχετε βάλει μέσα γύρω στις 487.000. Είναι κάποια ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο σας για τουλάχιστον 50 χρόνια και κατά τη γνώμη μας αυτό έπρεπε να μεταφερθεί σε προηγούμενη χρήση τα αποτελέσματα. Επίσης έχετε στις συμμετοχές μια εταιρεία που συμμετείχατε και έχει καθαριστεί. Από την εκαθάριση θα επιβαρυνθείτε γύρω στα 100 χιλιάρικα τα οποία δεν τα έχετε συμπεριλάβει στις οικονομικές καταστάσεις που συζητάμε. Επίσης, έχετε στις απαιτήσεις 1.329.000 οι οποίες καθυστερούν να εισπραχτούν. Έναντι αυτών έχετε κάνει προβλέψεις οικονομικές καταστάσεις 400.000. Κατά τη γνώμη μας, οι προβλέψεις αυτές έπρεπε να αυξηθούν κατά τουλάχιστον 500.000 ακόμα. Οι αγωγές οι οποίες έχουν γίνει στο Δήμο, κατά τη γνώμη μας, θα επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση του Δήμου κατά 350.000. Οι 350.000 αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της χρήσης που συζητάμε. Αυτές είναι οι επιφυλάξεις που έχουμε σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις. Ολοκληρώσατε, κύριε Ζαχαριουδάκη. Ο συνάδελφός σας.
Έχει να όχι, πείτε, είμαστε μαζί, όχι. Εντάξει. Ερωτήσεις. Κύριος Κουρμπέλος. Ακούσαμε μόλις τώρα ότι υπάρχουν απαιτήσεις περίπου 1.300.000. Αν θα πάμε να δούμε πώς ήταν αυτές οι απαιτήσεις 31/12/12, θα δούμε ότι και τότε ήταν 1.720.000. Περίπου και φέτος είναι το ίδιο. Εκείνο που μπορεί κανείς να παρατηρήσει είναι ότι σε καθυστέρηση στο τέλος του 12 ήταν 1.100.000, σε καθυστέρηση στο τέλος του 13 είναι 1.330, δηλαδή έχουν αυξηθεί περίπου κατά 230.000. Εκείνο που μπορεί κανείς να δει και να παρατηρήσει, για παράδειγμα, είναι ότι έσοδα από κοινοχρήστους χώρους, ας πούμε, ενώ ήταν 72.000, τώρα έχουν γίνει 103. Έσοδα από νοικοταφεία, ενώ ήταν 36, τώρα έχουν γίνει 56. Μπορεί κανείς εδώ να δει και σε καθυστέρηση ποσά που έρχονται από ενίκια από παρελθόντα έτη, που είναι περίπου 205.000. Μπορεί να δει τέλη και δικαιώματα άδρωσης που δεν έχουν πληρωθεί, που είναι 46.000. Τέλος πάντων, διάφορα ποσά, όπως έσοδα από ατομικά προϊόντα 84.000, από πεζοδρόμια 9.000 κτλ. Αυτά είναι ποσά που βρίσκονται σε καθυστέρηση. Η ερώτηση που θέλω να κάνω προς τον κύριο Λεκτή είναι η εξής απλή. Τι είναι εκείνο που σας έκανε να μεγαλώσει το ποσό των προβλέψεων από 400.000 που ήδη είναι καταγεγραμμένες στις 900.000, δηλαδή ποιοι είναι οι λόγοι? Νομίζετε ότι είναι αδύνατον αυτά τα ποσά να εισπραχθούν? Είναι κάτι που... Ποιοι είναι οι λόγοι? Ίσως μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πού είναι το πρόβλημα για να βρούμε τρόπους ή δυνατόν να εισπράξουμε περισσότερα. Αδύνατο δεν είναι τίποτα. Όταν φτιάχνουμε τις οικονομικές καταστάσεις, έχουμε τη βασική αρχή, είμαστε πολύ συντηρητικοί. Οι απαιτήσεις του Δήμου από 31/12/12, όπως σωστά είπατε, είναι γύρω στο 1%. Έτσι, έχουν περάσει ήδη 1,5 χρόνος τουλάχιστον, που δεν έχει εισπραχτεί. Έναντι του 1%, οι υπηρεσίες του Δήμου εκτιμούν ότι δεν θα εισπράξουν 400.000, το οποίο μας φαίνεται αρκετά μικρό. Κατά τη γνώμη μας, τίποτα δεν είναι αδυνατό, μπορεί να εισπραχτούν τα πάντα, έτσι. Κατά τη γνώμη μας, αυτό το κοντήλι, το 400.000, έπρεπε να είναι τουλάχιστον 900. Είναι η καθυστέρηση, δηλαδή ο λόγος είναι το ερώτημα είναι μήπως τι είναι εκείνο που σας έκανα να το πάτε τόσο ψηλά. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Είναι η χρονική καθυστέρηση. Άλλος. Κύριος Αργυρτάκος. Σχετικά με τις οφειλές στο ένα τόσο. Ένας λόγος που υπήρξε καθυστέρηση και μεγάλωσε είναι απλός. Όλοι περιμέναν τις ρυθμίσεις. Ήδη, από ό,τι ξέρω, τους τελευταίους μήνες, μετά την απόφαση που παίρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο που φτάνει η ρύθμιση μέχρι 100 δόσεις, 120 συμπολίτες μας έχουν προσθέσει και έχουν κάνει ρύθμιση. Και λογικό είναι, αφού θα πάει σε μέχρι 100 δόσεις, δεν θα εισπράχθουν αυτά. Γιατί να πάρει στα 900, όταν ο άλλος θα έχει τη δυνατότητα να κάνει 24, 48, 70 δόσεις και 100 δόσεις. Δεν ξέρω αν το έχετε συμπεριλάβει αυτό. Που ιδίως είναι από οφειλές και από ενίκια που πλέον για πρώτη φορά μπαίνουν σε ρύθμιση και από τέλη κοινοχρήστων χώρων. Και μάλιστα όλες οι οφειλές πλέον των πολιτών προς το Δήμο, μέχρι 5.000 έχουμε 24 δόσεις και διαγραφή 80% των προσαρτήσεων, μέχρι 5.000 48 δόσεις, δεν θυμάμαι πώς είναι η διαγραφή των προσαρτήσεων, μέχρι 15.000 70, δεν θυμάμαι τώρα, πάντως είναι πάνω από 70 δόσεις. Και από 20.000 και πάνω είναι 100 δόσεις και η διαγραφή προσαρτήσεων 10%. Με αυτά τα δεδομένα, πώς λέτε σε αυτό το ποσό θα πάνε 900.000, όταν άλλος θα έχει δυνατότητα 40, 100 δόσεων και τα λοιπά και 70. Τις οικονομικές καταστάσεις τις φτιάχνουμε με τις συνθήκες που επικρατούν στην ημερομηνία του ισολογισμού. Έτσι, άρα εμείς κρίνουμε τον ισολογισμό με τις συνθήκες που επικρατούσαν 31/12/13. Μακάρι να εισπραχτούν τα πάντα, θα έρθουν έσοδα στα επόμενα. Δεν είμαι τόσο δεδομένο να πιστεύω θα εισπραχτούν όλα, αλλά έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον. Και είναι διαφορετικά. Σήμερα ίσως. Ναι. Δεν ίσχυαν 31 Δεκεμβρίου του 2013. Ναι, γιατί εντάξει τώρα, όπως ακούω ό,τι έγινε και με το Δήμο, είναι και με τους πολίτες τώρα. Ποιος πήγε να κάνει ρύθμιση εν αναμονή της αναμενόμενης του αν θα γίνει ρύθμιση των 80% δόσεων? Κανένας δεν πήγε να κάνει ρύθμιση. Έτσι είχε γίνει και στο Δήμο. Συμφωνεί. Καμία αντίρρηση. Απλώς και οι 80 με 100 δόσεις. Φανταστείτε, 80 με 100 δόσεις, πόσα χρόνια είναι ουσιαστικά, σαν να τα έχουμε χάσει. Με βάση αυτά τα δεδομένα, δηλαδή αναθεωρείται αυτό το 500 άρικο.
Λέω, με βάση αυτά τα δεδομένα, κάπως το αναθεωρείτε αυτό το 500 στη σημερινή κατάσταση. Κύριε Σκουμπέλο, δεν με τον διάλογο να πάρουμε το λόγο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, για να ακούγονται... Εντάξει, ο κύριος Αργυρτάκος τοποθετήθηκε, έδωσε την απάντηση. Επόμενος, κυρία Μακρυσοπούλου. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε δύο σημεία. Στις πάγιες επενδύσεις δείχνει ότι έχει γίνει αποτίμηση 200.000 ευρώ, αλλά για τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης και Αποχέτευσης παραμένει η ίδια η αξία της αποτίμησης. Δεν είχε γεννημένη μέχρι τότε ο ισολογισμός που να... Ναι, αλλά στις άλλες επιχειρήσεις είχατε. Όχι. Λάβε πώς είμαστε τον τελευταίο, τον παλιότερο εδώ. Και γιατί δεν το κάνατε στη διάρκεια. Τι απόκληση έχει, μου είπατε. Έχει 200.000 ευρώ υποτίμηση στις επενδύσεις. Στις ορευμένες προβλέψεις η υποτίμηση στη ΔΕΙΑΣ δεν υπάρχουν. Όχι, όχι. Δεν θα έπρεπε. Να το δούμε στην τρέχουσα χρήση. Θα έχουν πιο λεπτομερή στοιχεία. Εντάξει, αυτό είναι λίγες προβλέψεις. Να το δούμε στην τρέχουσα χρήση. Ωραία, και κάτι ακόμα. Σε προβλέψεις επίδικες απαιτήσεις είπατε ότι τα 3 εκατομμύρια αφορούν δάνεια της ΔΕΙΑΣ. Χρηματικά ποσά που έχει πληρώσει στο παραδοθικό για λογαριασμό δανείων της ΔΕΙΑΣ ο Δήμος. Από σωρευμένα από παλιά έτη, έτσι. Πριν πόσα χρόνια. Αυτό δεν θα πρέπει να... Τουλάχιστον από το 9 και από πριν που έχω αγωστική στα χέρια μου. Αυτό δεν θα πρέπει να μεταφερθεί στη ΔΕΙΑΣ κάποια στιγμή. Αυτό είναι πολιτική απόφαση. Αυτό θα πρέπει να το δούμε, κύριε. Πολιτικές αποφάσεις. Δεν εξαρτάται από μένα. Ναι. Κλάρα, να δούμε γιατί δεν... Να το δούμε. Δεν έχει γίνει κανένα και μέχρι τώρα. Δούμε στην πορεία. Ωραία. Κάποιος άλλος ερώτησε. Κύριε Χρυσολάκο. Επειδή προηγουμένως τέθηκε το θέμα των απαιτήσεων σε καθυστέρηση και γεγονός το ποσό είναι αρκετά μεγάλο, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι. Και εδώ θα πω το εξής. Ενώ κατά διαστήματα και κατά χρονικές περιόδους δίνεται δυνατότητα στους δημότες να έρθουν και να ρυθμίσουν με τελευταίο το νόμο για ρύθμιση έως 14/8/2014, τον Αύγουστο δηλαδή που μας πέρασε. Ο αριθμός και αυτών οι οποίοι πέρασαν από το Δήμο να υποβάλουν τη σχετική αίτηση για ρύθμιση και όσον αφορά ο αριθμός αυτός, αλλά και ο αριθμός των ποσών, είναι πάρα πολύ μικρός με το ποσό το οποίο οφείλεται προς το Δήμο. Εγώ δεν θα είμαι αντίθετος με την άποψη που έχει ο εργοτός λογιστής. Γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες οι οικονομικές εποχές ώστε να γίνει οποιαδήποτε ίσπραξη. Αυτό το οποίο όμως θέλω να πω είναι το εξής, ότι πρέπει να καταβληθεί από την αρμόδια και καταβάλλεται υπηρεσία του Δήμου οτιδήποτε προβλέπεται εκ του νόμου, και όταν λέω οτιδήποτε προβλέπεται εκ του νόμου το εννοώ για την ίσπραξη των ποσών. Πιστεύω ότι είναι αδιανόητο να έχει την ίδια μεταχείριση ο συνεπής δημότης με αυτόν ο οποίος δεν είναι συνεπής. Βεβαίως και γνωρίζουμε ότι όταν κάποιος χρωστάει 50 και 100 ευρώ δεν θα τα χρωστούσε υπό άλλες συνθήκες. Και αυτό το ποσό είναι μεγάλο των δημοτών οι οποίοι χρωστούν προς το Δήμο, όπως επίσης μπορεί σαν αριθμός να είναι μικρός αυτών οι οποίοι χρωστούν μεγάλα ποσά προς το Δήμο, σαν ποσό όμως υπερκαλύπτει τις άλλες ομάδες. Και μιλάω για ποσά από 5 έως 150.000 ευρώ, διότι υπάρχουν και τέτοια ποσά. Όσον αφορά την υπηρεσία στην οποία είμαι υπεύθυνος, έχει δοθεί οδηγία να εξαντληθούν
οι οποιασδήποτε προβλέπονται εκ του νόμου διαδικασίες για την εισπράξη των ποσών. Εάν από εκεί και πέρα δεν καταφέρουμε να εισπράξουμε, είναι άλλο το θέμα. Άλλο όμως να έχουμε εξαντλήσει αυτά τα οποία ο νόμος μας δίνει και άλλο να μην έχουμε κάνει κάτι. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο? Λοιπόν, κύριε Κωστιάνη, τελειώ. Αυτό. Κύριε Κωστιάνη. Είναι απαράδεκτο. Έλα, κύριε Κωστιάνη, τελειώνω. Έπρεπε να έρθετε στο πρώτο συμβούλιο που μας το όλοι ωραίοι. Να μας βγάλετε τι έργο στο τέταρτο δεν έχουμε φτιαχτεί, δεν μας το είπατε. Όχι, γιατί θέλετε φωτογραφίες για συγκεκριμένο σκοπό, σκέφτομαι. Λοιπόν, συνεχίζουμε κύριε συνάδελφοι. Κάποια τοποθέτηση? Ναι. Κάποιος άλλος, κύριος Αργυτάκος. Να πω ότι έχουν γίνει και πληστηριασμοί στις οφειλέτες και ιδίως στη μεγάλη οφειλή που υπάρχει και αναφέρομαι για εδώ. Όπως γνωρίζετε, έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ασκήθηκε ανακοπή από τον εγγυητή και δικαιώθηκε ο Δήμος για το μεγαλύτερο ποσό αυτή τη οφειλή. Και άλλη μια οφειλή που είναι άνω των 30.000, 35, έχει γίνει κατάσχεση στο κατάστημα. Μάλιστα. Που δεν έχει γίνει τίποτα. Κάποιος άλλος συνάδελφος? Επιφυλάσσομαι να απαντήσω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτά τα συνάδελφα. Κύριε Αλεξάκο, θα τοποθετηθείτε. Τώρα. Νομίζω πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά τις 7 επιφυλάξεις των αξιότιμων εργατών λογιστών. Και οι απαιτήσεις αυξήθηκαν από 1,1 το 2012 σε 1,3 εκατομμύρια. 46.000 στο νερό, είπατε, δεν έχουν εισπραχθεί. Το αναφέρω επιγραμματικά. Κύριε Αποστολάκο, είπατε πολύ εύστοχα. Δεν πρέπει να βάζουμε στο ίδιο καζάνι αυτούς που πληρώνουν με αυτούς που δεν πληρώνουν. Φυσικά, όλοι λαμβάνουμε υπόψη μας την κρίση. Είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε ότι τα χρήματα είναι των δημοτών και δεν είναι δικά μας. Οπότε κύριε Αργυτάκο, η απάντησή σας τι να κάνουμε στο ότι δεν εισπράξαμε τα χρήματα, μάλλον είναι όχι μόνο ανεύθυνη αλλά επικίνδυνη. Από εκεί και πέρα... Έχω πει να μην ασχολούμαι με κάποιον. Από εκεί και πέρα... Αλλά επειδή δεν ασχολείστε, περιμένετε να τελειώσω και θα ασχοληθείτε μετά. Μία και καλή. Και θα πάρετε το λόγο. Από εκεί και πέρα, τα θέματα στα... Βλέπω εδώ στα μισθώματα στο Δήμο Σπαρτιατών, από 38.000 που είναι βεβαιωθέντα, έχουν εισπραχθεί περίπου 900 ευρώ. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε, από 38.000 έχουν εισπραχθεί το 2013 900 ευρώ. Ενώ στους άλλους, στους πρώην Δήμους, Δημοτική Ενότητα Φάριδος, Θεραπνών Ινούντος, βλέπουμε ότι, εντάξει, εκεί καλά πήγαμε. Καλά πήγατε μάλλον. Αυτά ήθελα να σημειώσω για να τα λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Θέλετε να απαντήσετε τώρα, κύριε Αργυτάκο? Θα απαντήσω. Εντάξει. Εγώ δεν είπα τι να κάνουν. Αλλά συνηθίζεται να βάζουν λέξεις και φράσεις που δεν έχω πει. Θα τα λυθούν κάπου. Είπα το εξής. Εγώ απάντησα για το μεγάλο ποσό ότι κάναμε αγωγή, έχει προηγηθεί και κατάσχεση και έγινε πληστηριασμός, αλλά επειδή όφυλαν σε τράπεζες κτλ., ξέρετε ότι δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε εμείς και πως δεν πήραμε τίποτα. Άσκησε να κοπεί ο εγγυητής και δικαιώθηκε ο Δήμος για τα μισθώματα. Και σε άλλον που οφείλε 30-35 χιλιάδες έχει γίνει κατάσταση. Μπορεί να ξεφύγει και κάτι.
αλλά δεν είπαμε δεν κάνουμε. Θα δούμε όμως πώς θα εισπραχτούν αυτά που οφείλονται, διότι δεν ξέρουν τις καταστάσεις, όταν λέει για άρδευση και τα λοιπά που είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, να δούμε από ποιους θα τα εισπράξουν, να δούμε τι ποσά θα εισπράξουν και να το δούμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα τεράστιο, όχι μόνο στο Δήμο το δικό μας, αλλά θέλω να πω το εξής και θα ζητήσω εδώ την γνώμη των ορκωτών λογιστών. Έχετε λέξει, πιστεύω, και άλλους Δήμους, έτσι. Θέλω να μας πείτε την κατάσταση του Δήμου Σπάρτης για την τρέχουσα περίοδο που ελέγξατε. Γενικά, πώς την τοποθετείτε? Η κατάσταση, όπως αναφέρουμε και στην έκθεση, στην αναλυτική, ήταν ικανοποιητική όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις. Συγκριτικά, δεν μπορούμε να βάλουμε τους άλλους Δήμους, δεν έχουμε τέτοια δουλειά. Οπότε... Οι οικονομικές καταστάσεις όλων των σχεδόν των Δήμων έχουν προβλήματα. Λοιπόν, κύριος Κουμουντούρος. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, τρεις παρατηρήσεις όσον αφορά την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής. Αναφέρεται και σε ένα πίνακα διάφορα έξοδα, 4.480.486. Είναι κάτι ασαφές για ένα δημοτικό σύμβουλο να κατανοήσει την ανάλυση, τις δαπάνες ή τους κωδικούς, εν πάση περιπτώσει, που περιέχονται σε ένα τόσο μεγάλο ποσό. Πιο κάτω στα πάγια στοιχεία, που προφανώς αναφέρεται στην περιουσία του Δήμου και στον εξοπλισμό του, δεν ξέρω αν υπάρχει περιουσιολόγιο του Δήμου ή αν υπάρχει αναλυτική κατάσταση με τις ιδιοκτησίες του Δήμου, τις βεβαιωμένες ιδιοκτησίες που έχουν τίτλους. Και τέλος, όσον αφορά τα δάνεια, και εδώ δεν υπάρχει αναλυτική κατάσταση, μία, πότε συνάφηκαν, τι υπόλοιπο υπάρχει, για ποιο σκοπό συνάφηκαν αυτά τα δάνεια. Αυτές είναι κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά την ανάγνωση της οικονομικής έκθεσης. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Ένας οικονομικός απολογισμός προέρχεται κατά κύριο λόγο από την διαμόρφωση ενός προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός που διαμορφώθηκε στην προηγούμενη χρήση και η διαδικασία της διαμόρφωσής του δεν μπορεί να θεωρείται η πραγματικά δημοκρατική, συμμετοχική, πλουραλιστική διαμόρφωση προϋπολογισμών οικονομικών ενός ΟΤΑ. Δεν έχει συζητηθεί, δεν έχει εγκριθεί, δεν έχει συνδιαμορφωθεί με τους πολίτες και σε πολλές δε περιπτώσεις δεν περιέχει τη βούλησή τους. Δεν είναι γενικά αποδεκτός από τους πολίτες. Υπήρχαν παράπονα, υπήρχαν ενστάσεις, διαφωνίες. Βέβαια, ωστόσο, ο προϋπολογισμός έγινε αποδεκτός από το Μνημονιακό Παρατηρητήριο και αποδεκτός από τον Οικονομικό Βρόχο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αντιαναπτυξιακή κατεύθυνση και χωρίς μέτρα προστασίας των πολιτών. Οι αναπτυξιακές εταιρείες, έτσι όπως φαίνονται εδώ, που είχε συμμετοχή ο Δήμος, έχουν καθοδική πορεία, επομένως δεν μπορούμε να μιλούμε για προγραμματισμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, επειδή και στον διαμόρφωση του προηγούμενου προϋπολογισμού, εμείς σαν παράταξη, σαν ανεξάρτητη αγωνιστική αυτοδιοικητική κίνηση, δεν συμμετείχαμε. Ως εκ τούτου, λοιπόν, εγώ θα τον καταψηφίσω τον απολογισμό αυτό και πιστεύω ότι στο καινούργιο προϋπολογισμό θα έχω τη δυνατότητα να αναπτύξω τη φιλοσοφία της παράταξής μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριος Λεβεντέρης. Μπορώ να πω κάτι? Κύριε Γιαλιδί, αν θέλετε να πείτε, πέστε. Κύριε Λεβεντάκη. Όσον αφορά το λογαριασμό διάφορα έξοδα των ποσών των 4 εκατομμυρίων, κυρίως είναι το μεγαλύτερο ποσό είναι από η δαπάνη για τα προνοιακά επιδόματα, εκεί καταχωρείται. Είναι 3.800 περίπου αυτό το ποσό, εντάξει. Τα άλλα είναι μικροποσά διάφορα, το οποίο μπορώ να σας αναλύσω αν θέλετε, κύριε Λεβεντάκη, και κάτι δύο. Όσον αφορά και κάτι άλλο, όσον αφορά τα δάνεια, στη 25η σελίδα της έκθεσης, αναφέρονται αναλυτικά από πού προέρχονται. Αν θέλει κάποιες πληροφορίες, μπορούμε να το οτιδήποτε θέλει. Έχω τις συμβάσεις που τελείγουν το χρονιτική πίνακε από το παραγραφικό. Είναι αναλυτικότατα. Μπορούμε να του παρέχουμε πληροφορίες όποτε θέλει ο κ. Κύριε Λεβεντάκης. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι εστιάσαμε πολύ στο ζήτημα των εισπράξεων, το οποίο δεν εισπράχθηκε. Νομίζω ότι μια παράμετρος που πρέπει να παίρνετε υπόψη είναι η οικονομική κατάσταση που βρίσκονται οι δημότες μας και η δυσκολία που πραγματικά βιώνουμε όλοι.
Για μας ο Καλλικράτης είναι αντιδραστικός, είναι προέκταση του αντιλαϊκού κράτους σε τοπικά. Είναι το τοπικό αντιλαϊκό κράτος εμάς, στον τόπο μας. Άρα, τόσο ο προϋπολογισμός του, όσο και ο απολογισμός, επακόλουθο είναι, κινείται σε αυτή την, αντιδραστική κατεύθυνση. Για μας ο Καλλικράτης θα πρέπει να καταργηθεί, να αλλάξει και ως εκ τούτου είμαστε αρνητικοί στην ψήφιση του ισολογισμού. Σας ευχαριστούμε κύριε Λαβέντη. Θέλετε να πείτε κύριε Δήμαρχε τίποτα, κύριε Αποστολάκο. Ναι, κύριος Κοχωρός. Θέλω να πω το εξής, ότι ο πρώην Δήμος Σπαρτιατών από το 2003 συντάσσει οικονομικές καταστάσεις. Ο Δήμος Φάριδος, ο πρώην Δήμος Φάριδος από το 2006 και ο καλλικρατικός Δήμος Σπάρτης από την ίδρυσή του μέχρι τώρα συντάσσει οικονομικές καταστάσεις και ελέγχεται από ορκωτό λογιστή. Μάλιστα. Κάποιος άλλος... Μια διευκρίνηση στον κύριο Κομουρντούρο που είπε όσον αφορά αν έχουμε κατάσταση για τα πάγια που διαθέτει ο Δήμος. Υπάρχει τηρείται αναλυτικό μητρό παγίων και μπορούμε να το δούμε και ποτέ θέλει μαζί. Ευχαριστώ. Ήταν ερωτήσεις τώρα, τοποθετήσεις θα κάνουμε. Ναι. Ενημερωτικά πρώτον, κανένα δάνειο δεν συνάρθηκε από το 2011 και μετά. Υπήρχαν δάνεια από το Δήμο Σπαρτιατών, όχι το μεγαλύτερο ποσό βέβαια. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσό το είχε ο Δήμος Μιστρά. Ο Δήμος Μιστρά και καλά έκανε. Δεν θα κρίνω αν ήταν σωστό ή όχι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ο κάθε Δήμος διαχειρίζεται όπως νομίζει. Πήρε δάνειο να κάνει κάποιες, να εξυπηρετήσει κάποιες ανάγκες που είχε. Άρα, λοιπόν, στην ερώτηση για τα δάνεια κτλ. Είναι από το 10 και πίσω όλα. Τώρα, έτσι, κατά την άποψή μου, θα πω τις δικές μου επισημάνσεις σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο απολογισμό. Κατά τη χρήση του 2013 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις αξίες παγίων ποσού 9.747.000. Από αυτά 4.193 είναι το ξενία. Ένα όνειρο των πολιτών εδώ της περιοχής να έρθει κατά πλήρη κυριότητα το ξενία. Και τα υπόλοιπα 5.553 είναι από έργα και επενδύσεις που έκανε μόνο αυτή τη χρονιά πριν ο Δήμος Σπάρτης. Δηλαδή πεζοδρόμια, πλατείες και όλα αυτά. Τα αποτελέσματα αυτής της χρήσης είναι, όπως και την προηγούμενη, πλεονασματικά, κατά 528.000. Γεγονός που καταδεικνύει τη συγκράτηση των εξόδων και την ορθολογική χρήση των πόρων, αλλά και τη σωστή υλοποίηση του προϋπολογισμού. Ο Δήμος προφανώς δεν είναι κερδοσκοπική εταιρεία για να παράγει πλεονάσματα, αλλά τα θετικά πλεονασματικά αποτελέσματα αναδεικνύουν την ορθολογική διαχείριση που πραγματοποιήθηκε κατά την τελειώμενη χρήση. Το πιο σημαντικό στοιχείο του παρόντος προϋπολογισμού, ισολογισμού, είναι όμως το σημαντικό χρηματικό διαθέσιμο που διαθέτει σε σχέση με τις υποχρεώσεις. Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου την 31/12/13 ανέρχονταν σε 8.231.000 και κάτι λίγα. Και οι απαιτήσεις και οι οφειλές, οι βραχυπρόθεσμες του Δήμου είναι 1.153.986.000. Δηλαδή έχουμε 7.077.000. Πλεόνασμα. Δηλαδή, ρευστό χρήμα στα ταμεία του Δήμου, που βέβαια είναι και για έργα κτλ. Και να πω εδώ ότι ο Δήμος Σπάρτης δεν μπήκε στη ρύθμιση των λήξη προθέσμων, διότι δεν την είχε ανάγκη. Γνωρίζετε ότι πολλοί Δήμοι σε όλη την Ελλάδα έκαναν χρήση της δυνατότητας που έδωσε ο νόμος για τα λήξη πρόθεσμα δάνεια. Εμείς δεν χρειάστηκε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Όπως είπε και ο κ. Κοκορός, ο Δήμος Σπάρτης ελέγχεται από το 2003 με ορκωτούς εκτιμητές, το 2006 ο Δήμος Φάριδος και οπωσδήποτε ο Καλλικρατικός. Έτσι, προς γνώση αυτών που ζητούν να έρθουν να ορκωτήσει το Δήμο. Ορκωτοί υπάρχουν. Γι' αυτό ας το καταλάβουν ότι υπάρχουν ορκωτοί. Τουλάχιστον οι δημοτικές ήμουν, αν λέει κάποιος κάτι. Επίσης, στις 14 Τετάρτου του 2014, ψηφίστηκε νόμος που υποχρεώνει και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλην σχολικών επιτροπών να έχουν και αυτά να ελέγχονται από ορκωτό. Εμείς στον προϋπολογισμό έχουμε προβλέψει τα έξοδα, δεν προχωρήσαμε στην ανάθεση και λογικό ήταν και μπορούσαμε μετά τις εκλογές να έρθει η νέα δημοτική αρχή και να αναθέσει
σε ορκωτούς πλέον και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Γιατί την ψήφιση του απολογισμού υπάρχει δεσμία αρμοδιότητα και είναι υποχρεωμένος ο Δημοτικός Σύμβουλος να ψηφίσει με παρατηρήσεις που θέλει. Δεν έχει καμία διαχείριση για καμία ευθύνη, όπως διαβάστηκε πριν από τον κύριο Αντιδήμαρχο. Λοιπόν, είπα κάτι για τις απαιτήσεις, ότι υπάρχει μια βελτίωση, προσήλθαν 120 συμπολίτες μας, αν το έχω σωστά στοιχεία. Πιστεύω αυτό που είπατε για τις επιχορηγήσεις, πιστεύω ότι αμιγώς είναι θέμα λογιστικού χειρισμού. Έτσι νομίζω ότι είναι στην ουσία. Απογραφή και καταγραφή στο υποθετικό φυλάκιο. Καταρχάς έχει γίνει απογραφή όλης της περιουσιακής κατάστασης του Δήμου, του ακινήτου. Δεν κατέστη δυνατή η μεταγραφή, διότι είναι και θέμα ελέγχου τίτλων, είναι και θέμα τοπογραφικών και έφερε μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Για τις αγωγές που είπατε, αν θυμούμε καλά, πρέπει να είναι οι αγωγές που έχουν κάνει εργαζόμενοι στο Δήμο. Αν θυμούμε καλά, που είπατε για τις αγωγές. Είναι αγωγές που έχουν κάνει εργαζόμενοι στο Δήμο, γνωρίζετε από παλιά, οι σχολικοί φύλακες που είχαν κάνει, κάτι άλλα επιδόματα που έχουν γίνει σε όλους τους Δήμους αυτές οι αγωγές. Έτσι, σαν γενικές παρατηρήσεις, αυτά. Πιστεύω τώρα, και να πω και κάτι, επειδή μιλάμε τώρα για τους νόμους, παρατηρητήρια κτλ. Εγώ είμαι υπέρ της στήρησης των νόμων. Όμως όταν ετέθη το θέμα από την ΚΕΔΕ, να μην καταθέσουμε όταν πήγε να εφαρμοστεί την πρώτη χρονιά, να υποβάλουμε τους προϋπολογισμούς στο παρατηρητήριο το οικονομικό τότε, το καθυστέρησαμε εδώ και ετοιμαστε έτοιμοι όσο μπορούσαμε. Διότι υπήρχε μια απόφαση του συνδικαλιστικού, του ανώτατου συνδικαλιστικού οργάνου μας, να μην καταθέσουμε. Όταν όμως έφτασαν πάνω από 90, περίπου σε 90 που είχαν καταθέσει, σκέφτηκα ότι δεν ξέρω τι μπορεί να ξημερώσει. Και καταθέσαμε κι εμείς όπως κατέθεσαν σχεδόν όλοι. Ο μόνος που από ό,τι θυμάμαι δεν κατέθεσε πρέπει να ήταν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Καλλιθέας. Ο κύριος Δήμαρχος. Όχι. Τοποθετήσεις τελείωσαν. Προχωράμε στην ψήφιση ή μη. Κυρία Βαντή. Δεν σας έχω το λόγο. Εντάξει. Εγώ από μεριάς μου θα καταψηφίσω αυτόν τον απολογισμό, ισολογισμό με δύο κριτήρια. Ας αφήσουμε το κριτήριο ότι τελικά δεν έχουν γίνει 7 επιφυλάξεις που μας έφεραν οι ορκωτοί λογιστές κτλ. Σε μια αστική διαχείριση των πραγμάτων στο Δήμο ή οπουδήποτε αλλού, σίγουρα ας πούμε, θα υπάρχουν και μη νόμιμες δαπάνες ή μη νόμιμες διαδικασίες. Και δεν φτάνει αυτό, ας πούμε, έρχεται ο νομοθέτης και μας λέει μπορείτε να ψηφίσετε τον ισολογισμό κτλ. Ας υπάρχουν και μη νόμιμες δαπάνες προγενέστερες από τη στιγμή που το ψηφίζουν τον προϋπολογισμό. Άρα σαν να μας λέει και εσείς δεν τρέχει τίποτα, έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μες στο παιχνίδι της αστικής διαχείρισης ότι τελικά και μη νόμιμες δαπάνες να κάνουμε και μη ατασταλίες να γίνονται. Εμείς θα τις επικροτούμε. Εγώ από τη μεριά τη δικιά μου δεν τις επικροτώ, δεν έχω ψευδεσίσεις ότι σε μια αστική διαχείριση ότι θα γίνουν όλα νόμιμα και όλα με το Ευαγγέλιο που λέμε, αλλά πιστεύω ότι με τη συζήτηση με πλατύτερες λαϊκές μάζες μπορούμε να αντισταθούμε σε ένα προϋπολογισμό ο οποίος είναι δοτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον ΔΝΤ και από την κυβέρνηση. Δεν αντιστάθηκε ποτέ κανένας, στον τόπο μας τουλάχιστον, δεν είδα μια δημοτική αρχή να αντισταθεί ενάντια στον προϋπολογισμό που είχε, ας πούμε, και να πει ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι της μήνας και να κάνει ενέργειες τέτοιες και να καταγγείλει, ας πούμε, τους προϋπολογισμούς αυτούς. Απλώς τους δεχόταν και ήταν και η ίδια παίχτης στο παιχνίδι που έπαιζε. Με αυτά πολιτικά δηλαδή είμαι ενάντια σε αυτή τη διαχείριση, γιατί πιστεύω πάντα γίνονται μη νόμιμες δαπάνες και μη νόμιμες διαδικασίες σε πολλά πράγματα.
Από εκεί και πέρα και έρχονται και οι εργοτοί λογιστές με τις 7 επιφυλάξεις τους να μας το πούνε σχεδόν ξεκάθαρα ότι κάτι δεν πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά από αυτά που διάβασα βλέπω όχι 7 αλλά 37 επιφυλάξεις. Έχω όχι 7 αλλά 37 επιφυλάξεις. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, καταγράφηκαν οι θέσεις σας. Κύριε Πρόεδρε, με την αστική δημοκρατία εννοώ πάντως. Κύριε Ορκωτέ, οι επιφυλάξεις σημαίνει ότι έχει γίνει κάτι παράνομο? Οι επιφυλάξεις σημαίνει ότι ο ισολογισμός δεν συντάχθηκε σύμφωνα με τις αρχές που τηρούνται για τον ισολογισμό. Εμείς δεν έχουμε εκφράσει, ούτε έχουμε κάποιο δικαίωμα να εκφράσουμε όσον αφορά τη σκοπότητα της δαπάνης ή την νομιμότητα της δαπάνης. Εντάξει. Λοιπόν, το θέμα έληξε, προχωράμε. Έλα, κύριε Αποστολή. Επειδή ακούστηκε έτσι από τον κύριο Αργυρτάκο, σκεφτείτε σε αυτό όσον αφορά την νομιμότητα ή αν έχει γίνει κάτι παράνομο. Πιστεύω ότι το έργο το δικό σας, έτσι των ορκωτών λογιστών, δεν είναι να μπείτε σε αυτό το τούνελ. Έχετε ζητήσει και έχετε πάρει ενδεικτικά στοιχεία, γιατί αλλήμον να μπορούσατε να ελέγχετε όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο Δήμο. Άρα δεν έχετε μπει σε αυτό και δεν είναι η δουλειά σας να ελέγχετε κάτι ως νόμιμο ή μη νόμιμο. Έτσι, πιο πολύ μιλάω από πλευράς σκοπιμότητος αυτό. Έτσι. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Αποστολάκος έπρεπε να αντιληφθεί γιατί το είπα αυτό. Ο κύριος Μπουνάση συνδύασε την παρανομία, τη συνδύασα εγώ με τις επιφυλάξεις, οπότε έπρεπε να το πω αυτό. Τι... Εσείς έτσι το καταλάβατε. Εντάξει, εσείς το καταλάβατε έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Γιατί είπε ότι οι επιφυλάξεις είναι παρανομία. Εντάξει, κύριε Αργυρτάκο. Μην τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, κύριε Αργυρτάκο, οι περισσότεροι δεν καταλάβανε τι είπαμε εδώ. Τι είπα οργανικά. Λέω, από αυτούς που θα μας ακούσουν. Ναι. Είπε ο κύριος Βουνάσης ότι όλα αυτά που είπε, τα είπε για τον νομοθέτη. Και είπα εγώ ότι όποιος ακούσει αυτή τη συζήτηση δεν θα καταλάβει κανένας ότι τα είπε για τον νομοθέτη. Και είναι θετικό ότι έκανε αυτή τη διευκρίνηση. Εντάξει, οι απαντήσεις δόθηκαν, διευκρινήσεις, τελείωσε. Λοιπόν, κυρία Μεντή, ψηφίζετε. Κύριος Τσακαρούλης, κύριος Κουρμπέλος, κύριος Ματζουράνης, κύριος Σταθόπουλος, κύριος Μερνιός, κύριος Φλώρος, Νικολακάκης, κύριος Ρήγας, κύριος Αποστολάκος. Δεν άκουσα. Όχι, μπορεί να βρεθούν. Ο κύριος Συναδεινός, κυρία Μακρουσοπούλου, κύριος Πλιώτας. Ναι, με παρατήρηση για τις δαπάνες... Άνοιξε, Χριστόγεννα, ακούγεται. Ναι, με την επιφύλαξη για όσες δαπάνες αφορούν τους Χαδά και τον Χαδάφισο. Μάλιστα. Ο κύριος Αργυρόπουλος Σταύρος. Ομοίως με τον κύριο Πλιώτα. Μάλιστα. Κύριος Τρίβας Κανελόπουλος, κύριος Βελισάρης, κύριος Πατσιλίβας, ο κύριος Κονίδης, ναι. Κυρία Γρηγόρη, ναι. Ο κύριος Αργυρόπουλος Παναγιώτης, ναι. Ο κύριος Βουνάσης, ο κύριος Καράτζαλης, ο κύριος Κοπορός, ο κύριος Αργυρτάκος, ο κύριος Μπουγάρης, Δημητρόπουλος, ναι. Ντοζτζάκης, ο κύριος Αλεξάκος, ο κύριος Κουμουντούρος, ο κύριος Λεβεντάκης, ναι. Ωραία. Ο κύριος Καπετανάκης, ναι. Ο κύριος Παπαδόπουλος, ναι. Ο Βλάχος και ο κύριος και ο κύριος Βλήτας. Μάλιστα. Και ο πρόεδρος, ναι, οπότε περνάει κατά... Λοιπόν, οπότε περνάει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κυρίου Αλεξάκου, του κυρίου Κουμουνδούρου, του κυρίου Λεβεντάκη, του κυρίου Βουνάση και με τις παρατηρήσεις ο κύριος Λιώτας και ο κύριος Αργυρόπουλος Σταύρος.